Κοίτα, ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει 6 γκολ στη Βέρεια. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει αυτό το πράγμα. Βλέποντας μια Βέρεια η οποία ανέβηκε πολύ ψηλά να μαρκάρει, με χάφησα τον Παλάβο και στο, του Δανίλη Παπαδόπουλου, το γιο του Γιαννάκη. Ένα συνοθήλευμα δηλαδή. Με τον Μαρίν Δεκάρη, τον οποίο προωθούν η Ολυμπιακή οικογένεια για εκείνη τη θέση, τοποθετώντας μάλλον το Φορτούνη σε κάποια πλευρά, και είναι μέγα έγκλημα. Και συμφωνώ με τον φίλο μου τον Αλέφα, ο οποίος λέει ότι ο Φορτούνης πρέπει να παίξει πίσω από το φορ. Αλλά δεν είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα η οποία θα πεις φέτος ότι θα πάει για 15-20 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Και δεν το λέω γιατί δεν θα έχει τη διαιτησία που μπορεί να την έχουν οι άλλοι. Μιλάω σαν ποιότητα. Γι' αυτό βλέπω τους γάβρους συσπηρωμένους, ενωμένους, ενωτικούς, και πρώτη φορά νιώθουν την απειλή ότι μπορεί να χάσουν το πρωτάθλημα. Τώρα από ποιον αυτό δεν έχει σημασία, από κάποιον άλλο. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ, βλέπω αβαριά κορμιά. Ο Καπίνο δεν τον είδαμε στα δύσκολα ακόμα. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο σε καμία των περιπτώσεων, τον καλό Ρομπέρτο. Και δεν μπορεί να απαξιώνουμε τον Ρομπέρτο επειδή τώρα τρώει τα γκολ στην Ισπανία. Και με ενοχλεί πολύ ο Μιλιβόγεβιτς. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτός ο μαύρος που πήρε ο Ρωμαίου λέγεται, αυτός πρέπει να κάνει τη διαφορά. Ο Φορτούνης να έρθει σε φόρμα γιατί είναι ντεφορμέ. Και με τον Καμπιάσο στα φόρ να πάρει τα πάνω του Ολυμπιακός, που βλέπω για άλλη μια φορά τον κεντρικό του άξονα αμυντικά να έχει προβλήματα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα η οποία θα τα βάζει μπροστά, αλλά πίσω είναι βαριά τα κορμιά. Είναι ο σκελετός, ο μεσοαμυντικός στον άξονα είναι βαρύς. Και εκεί θα έχει θέματα.